Κοντά μας είναι ο Γιώργος Κούρος. Γιώργο, οι πολιτικές εξελίξεις οδηγούν σε δύο τουλάχιστον αναγνώσεις ή προβλήματα. Διαλέγει κανείς και παίρνει. Ρίτσα, δυστυχώς όμως οδεύουμε και πάλι σίγουρα σε διακεκαυμένη ζώνη και το διακύβευμα είναι για μία ακόμη φορά μεγάλο. Όλοι μας μπορεί σε λίγες εβδομάδες να κληθούμε να ψηφίσουμε, έχοντας τα αυτιά μας από τη μία το success story της κυβέρνησης και από την άλλη το εμπόριο ελπίδας που υπόσχεται όλη η αντιπολίτευση. Εκεί λοιπόν θα κληθούμε να επιλέξουμε. Και αυτή η επιλογή είναι που θα καθορίσει πώς θα είναι η επόμενη μέρα και η δική μας και της χώρας. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι το πρόβλημα. Είναι καθαρά η λειτουργία της δημοκρατίας και έτσι πρέπει να είναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας της Ελλάδος, το έχουμε πει, που μας καθιστά μάλιστα κάθε λίγο και λιγάκι επέτες στα μάτια των εταίρων μας και βορρά στις αγορές. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα, ίσως και διαχρονικό θα έλεγα, είναι η ποιότητα του πολιτικού προσωπικού που διαθέτουμε. Σίγουρα δεν είμαστε πολύ τυχεροί, δεν έχουμε ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε. Με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, στη Βουλή, ας μην κρυβόμαστε, υπάρχουν μέτριοι εθνοπατέρες, φοβισμένοι, καριερίστες, οπορτουνιστές και κάποιοι αρκετά γραφικοί υποψήφοι σωτήρες όλων των αποχρώσεων όμως. Και αυτοί λοιπόν, στη δυσκολότερη στιγμή για τη χώρα, που βαδίζει πάλι, το επαναλαμβάνω, στη ζώνη υψηλού ρίσκου, θα κληθούν να ψηφίσουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είτε όμως ψηφίσουν τον πρόεδρο, είτε όχι και μας στείλουν σε πρόεδρες εκλογές, το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό τρόμου που έχει δημιουργηθεί θα χρειαστεί και πάλι πολύ χρόνο να αλλάξει. Και αυτό δεν το σκέφτονται καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν είναι αστείο να ακούς σήμερα πολιτικό ή πολιτικούς που έχουν ψηφίσει με το κόμμα τους ή τα κόμματά τους τουλάχιστον δύο μνημονιακές συμβάσεις να συμπεριφέρονται σαν σχολιαρόπαιδα και με υφάκι χιλίων καρδιναλίων να σου λένε ότι δεν θα ψηφίσουν πρόεδρο Δημοκρατίας. Δεν θα ψηφίσουν γιατί νιώθουν ότι τους εκβιάζουν. Και τους βάζουν τον πιστόλι στον κρόταφο και μάλιστα κάποιοι λένε και τριπλό όχι. Άρα για όλη αυτή η ρίτσα έχουν ρωτήσει τους ψηφοφόρους τους εάν με τη στάση τους θέλουν να τους ρίξουν στο Λάκκο των Λεόντων ή κοιτάνε και πάλι πώς θα σωθούν, κοιτάνε την πάρτη τους, την υστεροφημία τους, ελπίζοντας σε νέες αυριανές συμμαχίες για να διασωθούν. Ας μην γελιέται όμως κανείς. Το μονό, διπλό ή τριπλό όχι από αυτούς που μέχρι σήμερα σιωπούσαν και ασκούσαν κριτική πάντα εκ του ασφαλούς έτσι και αφιψηλού. Ο λαός θα τους το γυρίσει πολλαπλάσιο. Και μπορεί η πλειοψηφία, με βάση τις δημοσκοπήσεις, όλοι το ξέρουμε, να μην θέλει εκλογές, όμως οι πολίτες έχουν ξυπνήσει. Και αν κληθούν να ψηφίσουν, σίγουρα θα γυρίσουν την πλάτη και θα απαξιώσουν όσο ακόμη και σήμερα τολμούν και τους κοροϊδεύουν.